Ο σύγχρονος Έλληνας, ο Έλληνας που βιώνει την κρίση, που ακούει να ψηφίζουν πολλά ναι σε νέα σκληρά μέτρα, που μειώνει το μισθός του, που περικόπτεται η σύνταξη του γονιού του, που δεν βρίσκει δουλειά το παιδί του, που δεν έχει μέλλον στην κυριολεξία, αντιδρά. Βρήκε τρόπο να αντιδράσει και ίσως και να είχε χαραίος, ακριβώς λόγω της σημασίας της εθνικής μας επετείου και κατά τη διάρκεια των παρελάσεων σε πολλές πόλεις. Προσαγωγές στις Σέρες, στη Λάρισα, στην Αθήνα, 4 και στην Καλαμάτα, σε μια παρέλαση η οποία μπορεί να μην είχε πολλά παρατράγουδα αφού το κέντρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας θύμιζε αστακό λόγω της πολύ μεγάλης αστυνομικής δύναμης. Οι πολίτες που αντέδρασαν σεβόμενοι την ιστορία ήθελαν να πραγματοποιήσουν αμέσως μετά το πέρας της παρέλασης μια δική τους ξεχωριστή παρέλαση διαμαρτυρίας. Όμως ο αναβρασμός δεν έλειψε και τελικά μια μικρή πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε. Ακούμε τον κόσμο πώς διαμαρτύρεται. Εδώ είναι η παραδοσιακή σύλλογη, οι πρόσωποι των παραδοσιακών συλλόγων. Απίστευτες σκηνές, βλέπουμε τα μάτια να προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη, να εμποδίσουν τον κόσμο για το αυτονόητο, ενώ υπάρχουν χειροκροτήματα για τους απλούς πολίτες που με πολύ όμορφο τρόπο, με τις φορεσιές, τις παραδοσιακές, τιμούν την ιστορία. Η αστυνομική δύναμη, η οποία ακούμε τις αντιδράσεις του κόσμου, προδότες κάνουν λόγο κόσμο. Ακούτε τι λένε και εσείς τους βλέπετε πόσοι πολλοί είναι. Υπάρχει μια αντίδραση εκ μέρους της Χρυσής Αυγής, διότι επιχείρησαν παραπάνω ορισμένη του διδασία να μαυρώσουν την παρέλαση, να απαγορεύσουν σε ορισμένα τμήματα να παρελάσουν. Και αντί οι αστυνομικοί να συλλάβουν αυτούς τους αλήτες, ήρθαν να συλλάβουν άτομα της Χρυσής Αυγής. Όπως και το πρωί είχαν συλλάβει προληπτικά, λέει, 3 άτομα. Για τον λόγο δεν τον ξέρουμε, απλά για εξακρίβωση στοιχείων. Αυτή είναι η κατάντια του ελληνικού κράτους. Λυπάμαι που αμαυρώνουμε τέτοια εκδήλωση. Απλοί πολίτες, μέλη μικρότερων κομμάτων, άνθρωποι αγανακτισμένοι πάνω απ' όλα, ήθελαν να αντιδράσουν χωρίς να μαυρώσουν τη σημασία της ξεχωριστής πραγματικά αυτής ημέρας. Έτσι στο τέλος παρέλασαν φωνάζοντας συνθήματα. Σκεπτικός ο κύριος Κανελόπουλος, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά η εικόνα του. Δεν χρωστάμε, δεν έχουμε, δεν πληρώνουμε. Ακριβώς αυτό νιώθουμε όλοι και μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν οι πολλές χιλιάδες Καλαματιανών ακριβώς εκεί δίπλα τους μαζί τους, αφού θα τιμούσαμε την επέτειο και την ιστορία μετά να παρελάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε. Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Θα μπορούσε να γίνει μια πολύ πολύ ξεχωριστή φωτογραφία αυτό το πλάνο με τα μάτια απέναντι από τον απλό κόσμο. Και να πούμε και κάτι για την αστυνομία και ας μας επιτραπεί. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν επίσης ως εργαζόμενοι πολύ μεγάλες περικοπές στο μισθό τους, που βιώνουν πραγματικά τα απίστευτα μαζί με μας, που ζουν κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες, που είναι στο στόχαστρο χωρίς να έπρεπε, που έχουν χάσει πολλά από τα αυτονόητα, που μακάρι να μπορούσαν να πετάξουν τα κράνη και τα γκλόπς και να πάνε απέναντι